Schwestern, Schwestern, zwei
verschlingen, den Tod verschlingen, den Tod verschlingen, und der Herr wird dir brennen, der Herr wird dir brennen.
ήθελα να σας ενημερώσω για το δεύτερο μέρος της απόψινής συναυλίας, το οποίο περιλαμβάνει, αρχίζει με ένα τραγούδι, με ένα ποίημα του γερμανού ποιητή von Eichendorff και μελοποιημένο από τον συνθέτη Mendelssohn και περιγράφει τη γαλήνη του δάσους σε αντίθεση με την τύρβη της πόλης. Το δεύτερο ποίημα, το δεύτερο τραγούδι είναι μελοποιημένο από τον Σούμαν και περιγράφει, μας δίνει μια ρομαντική αντίληψη της ζωής των τσιγκάνων. Πως είναι σε ένα ξέφωτο του δάσους, έχουν ανάψει μια φωτιά, τρώνε, πίνουν, χορεύουν, μετά αποκοιμιώνται και το άλλο πρωί πάνω στα μουλάρια τους φεύγουν με άγνωστη κατεύθυνση. Τα άλλα τρία κομμάτια είναι του Έλληνα συνθέτη Φραγκίσκου Λεονταρίτη που έζησε στη Βενετία και έχουν δυτική τεχνοτροπία και είναι βασισμένα σε ψαλμούς του Δαβίδ, σε λατινική και ιταλική γλώσσα. Και το κύριο κομμάτι που θα ακούσετε του προγράμματός μας είναι μια σύνθεση του Σούμπερτ και βασίζεται σε ένα ποίημα του ποιητή Γκριλ Πάρτσερ και αναφέρεται στην έξοδο των Εβραίων, την θαυμάσια σωτηρία τους από τον Φαραώ όταν περπάτησαν διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι μια πάρα πολύ δραματική περιγραφή πως περπατάει ο λαός του Ισραήλ και δεξιά και αριστερά είναι σαν κρυστάλλινη τύχη και πίσω είναι τα ψάρια που τους κοιτάνε και αυτοί κοιτάνε τα ψάρια και εντωμεταξύ έρχεται το υπηκό του Φαραώ, οι κρυστάλλινοι τύχοι καταραίουν και πνίγεται ο Φαραώ με το υπηκό του και μετά η Μύριαμ, η αδελφή του Μωυσή και του Αρών, αρχίζει ένα τραγούδι θριαμβικό, ευχαριστίας προς το Θεό, το οποίο η χοροδία μας, δηλαδή η σύνθεση του Σούμπερτ, αποδίδει με μια φούγα. Και το τελευταίο τραγούδι είναι του Mendelssohn και βασίζεται σε στίχους του Λούθυρου και λέει «Δώσε σε εμάς ειρήνη τη σημερινή ημέρα». And a few words in English as well. So our program to follow starts with a composition by Mendelssohn. By Mendelssohn. And based on a poem by Joseph von Eichendorff, it describes the serenity of the forest as contrasted to the vivid life in a city. The second poem is composed by Schumann, and it is a romantic perception of the life of the gypsies. They are in a forest, they have lit a fire, and they are cooking, eating, singing, dancing, and then sleeping, and in the next day, on their mules, they leave to an unknown destination. Then follows three songs composed by the Greek Renaissance composer Leontaritis. They have a very Western technique, and they are based on Psalms by David. And then the main part of our concert is composed by Schubert. It is based on a poem by Grill Parzer and refers to the salvation of the Israelites from Egypt and how they slipped through the Red Mer, walking on the bottom of the Red Sea, and having on both sides crystal walls, the water was behind, and the fish were looking to them and they were looking to the fish. It's really very dramatic. They are persecuted by the cavalry of Pharaoh, but then the crystal walls fall down and the Pharaoh and his cavalry is annihilated in the sea. And then Miriam, the sister of Moses and Aaron, gives a song praising the Almighty God. And the last song is composed by Mendelssohn, based on first by Luther, and refers, ask the God to give us peace for today. Thank you, I wish you to enjoy.
Thank you.
Zeit, 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 Zeit
πάρα πολύ τυχεροί. Σαν φεστιβάλ κάνουμε τόσα που δεν προλαβαίνουμε να έχουμε λουλούδια, φώτα, προβολής για τους μουσικούς, αλλά σίγουρα θα τους ανταμείψουμε προσκαλώντας τους ξανά του χρόνου. Είναι πολύ γενναιόδοροι και τους αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουν πράγματα, οπότε αφενός μου επιτρέψαν εγώ να διευθύνω το τελευταίο μπις, το οποίο είναι ένα κομμάτι του Γιάννη Κωνσταντινίδη, απάνω σε ψηλό βουνό, από τα τραγούδια της Μικράς Ασίας που έχει εναρμονίσει. Και βέβαια θέλω να το μάθουμε στα ελληνικά, οπότε κάναμε φιλότιμες προσπάθειες. Δεν θα καταλάβετε ότι είναι Γερμανοί.